Και δίδεται η εκκίνηση για την τρίτη υποδρομία. Δεν έφυγε καλά ο Άσος, δεν ήταν έτοιμος στην ώρα της εκκίνησης. Θα μείνει πίσω, έτσι δίδεται η δυνατότητα να οδηγήσει. Ποιος αρχικά είναι από μέσα, ο Ράσαλ Μάρ έρχεται, ο Elementary εξωτερικά του. Στη συνέχεια ο Cover Charge ακόμα πιο πίσω. Τώρα θέλει να βελτιωθεί ο Carson City, ο οποίος τρέχοντας δεύτερη ρόδα περνά στην τρίτη θέση. Από κοντά βέβαια στην εσωτερική είναι και ο Cisco Boy. Πίσω το ακριβώς ο Φαούστο και απ' έξω τώρα κάτι προσπαθεί να κάνει ο Κάσμερ. Στην τελευταία θέση ο Amigokin. Όλα αυτά καθώς έχουμε φτάσει στο σημείο των 700 μέτρων. Οδηγεί το νούμερο 2 Ράσαλ Μάλ, ακολουθεί στην δεύτερη θέση το νούμερο 7 Elementary, πιο έξω Carson City. Το νούμερο 6 στη συνέχεια από την εσωτερική βελτιώνεται ο Cisco Boy, ο οποίος καταδιώκει τους πρώτους. Εξωτερικά του είναι πάντα ο Cover Charge, πιο έξω ο Κάσμερ. Πρώτο τελευταίο έχει μείνει ο Φαούστο στην τελευταία θέση. Amigokin Here, μπήκαμε στη τελική ευθεία. Με το νούμερο 2 Ράσαλ Μάλ να θέλει να ξεφύγει καταδιωκόμενος από τον Elementary. Πιο πίσω ο Cisco Boy από την εσωτερική κάτι θέλει να καλύψει. Ο Cover Charge δεν έχει καταλήψει. Όμως την προσπάθεια. Νούμερο 2 Ράσαλ Μάλ στα τελευταία μέτρα θέλει να καθαρίσει την κούρσα. Το νούμερο 7 Elementary προσπαθεί πάντα απ' έξω και ο Cover Charge για κάτι καλύτερο έρχεται με δυνάμεις, περνά στη δεύτερη θέση. Νούμερο 2 και νούμερο 8 μέχρι τέλους θα μείνει στην τρίτη θέση ο Elementary και τέταρτος ο Cisco Boy. Απίθανη άφηξη. 2-8-7-3. Ράσαλ Μάλ, Cover Charge, Elementary, Cisco Boy. Δίδυμο και forecast είναι κεφάλι και τέρμα ο Ράσαλ Μάλ. Από ό,τι φαίνεται και οι δύο κόρες είναι γούρικες. Σε φοβερή αγωνιστική κατάσταση βέβαια και ο Ράσαλ Μάλ, πιο λιμένος σήμερα και ίσως σε πιο όμαλο, σε πιο βατό μάλλον όμιλο, αλλά και οι κόρες γούρια. Ε. Αυτό ήθελα να πω. Είναι ίσως το πιο αδικημένο άλογο του Σταύλου. Έπεφτε σε σκληρούς όμιλους συνέχεια και διακρινόταν ο Φουκαράς τρίτος, δεύτερος, τέταρτος, τρίτος. Πολύ εξαιρετική η φόρμα του. Το καθοριστικό σημείο ήταν στο αρχικό κομμάτι που μπόρεσε και το πέταξε καλά ο Μιχαηλίδης. Βρήκε το κεφάλι, επέβαλε το ρυθμό του, έκανε οικονομία, από τη στροφή ξέφυγε, είχε δυνάμεις, άντεξε. Mm-hmm. Πήγαν όλα καλά.